Έχουμε παραδείγματα και οι γειτονιές του Περάματος και οι γειτονιές του Κερατσινού και της Δραπετσόνας στο πώς η καπιταλιστική ανάπτυξη, η ανάπτυξή τους, η ανάπτυξη για λίγους έρχεται και πέφτει βαριά και πληρώνουμε εμείς το τίμημα οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν είναι μόνο το ΣΜΑ, δεν είναι μόνο η νέα μέρα η οποία θέλουν να δημιουργήσουν. Δεν είναι μόνο ο ΣΜΑ του Πειραιά που αδειοδοτήθηκε από αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο ο ΣΜΑ που και η Δημοτική Αρχή Περάματος πάει να βάλει να φυτέψει μέσα στο Δήμο του Περάματος. Είναι τα καζάνια του Θανάτου, είναι τα καζάνια του Μελισανίδη, είναι όλος αυτός ο σχεδιασμός του μονοπωλίου της Κόσκο που έρχεται πραγματικά όλα τα χρόνια και επιβαρύνει την υγεία, επιβαρύνει τους κατοίκους της περιοχής, τα παιδιά τα οποία πάνε σχολείο και είναι δίπλα σε αυτή την κατάσταση. Το εργατικό κέντρο λοιπόν πήρε απόφαση και τη συμμετοχή του σήμερα εδώ αλλά και τις επόμενες μέρες, Σαββατοκύριακο, να πάει στις γειτονιές της Β' Πειραιά, στη Νίκαια, αύριο το μεσημέρι, 12.30 ώρα, την Κυριακή 12.30 ώρα στο χώρο των Λοιπασμάτων, αλλά και την Τρίτη, 6 ώρα το απόγευμα, σε κινητοποίηση έξω από το Μετροπόλιταν για να επιβάλλουμε την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Γιατί όπως βλέπετε δεν είναι μόνο τα σκουπίδια, είμαστε σε μια περίοδο που η πανδημία βαράει κόκκινο και ακόμα και τώρα που τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 3.500 και οι συνάνθρωποι είναι μέσα στα νοσοκομεία πάνω από 600 στις ΜΕΤ, δεν δέχεται αυτό που τα ταξικά συνδικάτα, το κίνημα, όλοι λένε σήμερα να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Είμαστε λοιπόν εδώ γιατί δεν είναι το πρώτο. Δεν είναι η πρώτη μέρα που λέμε όχι στη δημιουργία του ΣΜΑ, της λειτουργίας του ΣΜΑ, του Πειραιά, όχι στα σχέδια τα οποία θέλουν νέα, αλλά είμαστε εδώ για να πούμε ότι θα μας βρίσκουν διαρκώς μπροστά τους σε ό,τι σχεδιασμό και αν βάλουν, όπου αυτό θα πηγαίνει ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής. Καλό αγώνα, καλή δύναμη, το μήνυμα αυτό να πάει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πλατεία, σε κάθε εργασιακό χώρο.